Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Όπως προκύπτει από την μέχρι στιγμής ακαθάριση των φορολογικών δηλώσεων, περίπου οι 570.000 είναι πιστωτικές και τους αντιστοιχεί επιστροφή φόρου 356 ευρώ αναφορολογούμενο. Η ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει ενεργοποιήσει πλέον νέο πληροφοριακό σύστημα, μέσω του οποίου οι εφορίες πραγματοποιούν αυτόματους συμψηφισμούς επιστροφών φόρου εισοδήματος με όσες μηνιαίες δόσεις οφειλών ένφια υπολείπονται να καταβληθούν και δεν έχουν λήξει, έτσι ώστε να μην υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις. Πρέπει να σημειωθεί βέβαια πως σε κάθε περίπτωση οι επιστροφές φόρων καθυστερούν όταν το ποσό επιστροφής είναι σημαντικό και πρέπει να προηγηθεί φορολογικός έλεγχος. Πολύ μεγαλύτερο ποσοστό των κόκκινων δανείων από ό,τι υπολογιζόταν αρχικά βρίσκεται στα χέρια στρατηγικών κακοπληρωτών, των οφειλετών δηλαδή, που ενώ έχουν τα χρήματα να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους, δεν το κάνουν σκοπίμως. Όπως αποκαλύπτει στο insider.gr, ανώτατο το τραπεζικό στέλεχος, στους 4 μήνες λειτουργίας των ηλεκτρονικών πληστηριασμών διαπιστώθηκε ότι η μισή περίπου από τους κόκκινους οφειλέτες σκοπίμως δεν πλήρωναν το δάνειό τους, αντί για 30% που υπολόγιζαν αρχικά οι τράπεζες. Το ίδιο στέλεχος καταγγέλει ότι με το πάγωμα των πληστηριασμών τα προηγούμενα χρόνια ίσχυε ουσιαστικά ένα είδος ατιμωρησίας που ευνόησε τέτοιου είδους ανεύθυνες συμπεριφορές εκ μέρους των δανειοληπτών, καθώς για μεγάλο μέρος των δανείων που εκταμιεύονταν δεν πληρώθηκε ούτε μία δόση. Στην έκδοση νέου κανονισμού διαχείρισης και εκχώρησης ονομάτων χώρου με την κατάληξη L, προχωράει ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, δίνοντας έτσι επί του πρακτέου την δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να καταχωρήσουν τη σελίδα τους όχι με το μέχρι χθες γνωστό GR, αλλά με το L όπως ελληνικό. Ο κανονισμός έχει ήδη δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στις επόμενες ημέρες του Ιουλίου. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηρία και αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δικτυμόνα και με τις 747,35 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,19%. Πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.